Και μη καταφλέγω αμενιβάτο. Ναι. Μπορείς να έχει μία εξήγηση. Ναι. Όχι μόνο έγραψα την πιθανή εξήγηση, αλλά λόγω του ότι οι αναγνώστες μου με πίεζαν να το δουν. Το δείξατε. Το κατασκεύασα κιόλα. Να μας το δείξετε λοιπόν. Εδώ έχουμε ένα δενδρύλιο το οποίο έχει βουτυχτεί πρώτα σε κερί. Μετά σε πύλινο, απέκτησε ένα πύλινο περίβλημα. Ναι. Κάει και αφαιρέθηκε από μέσα το κερί. Δημιουργήθηκαν οι δίωδοι. Ναι. Μπορούμε λοιπόν διοχετεύοντας αέριο να το αναφλέξουμε και να καίγεται χωρίς να κατακαίγεται. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ο Μωυσής τα έκανε όλα αυτά, δηλαδή. Όχι, τα ήξερε εκείνη την εποχή. Μα, κοίτα, το πέρασε από κερί, πύλινο, δημιούργησε τις διώδους. Πύλος, κερί. Ναι. Και ξύλο υπήρχαν σαφώς και την εποχή εκείνη. Υπάρχει στο χώρο εκείνο και έφλεκτο αέριο, πού το πρόβλημα. Πού είναι το έφλεκτο αέριο ακριβώς, δηλαδή. Τέσσερα υλικά. Il se mit à hurler d'effroi. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, et le roi de la mer, c'est mon parti. Ah, ça me fait un peu. Πώς το πες αυτό, αντίχριστε! Πώς το πες αυτό, αντίχριστε! Φέρτε μου ασπιρίνες, κοκοράκια, αργόν, καλμόλ, για ελέφαντα, το κεφάλι μου, ρε! Δεν αντέχω, ρε! Τα το κεφάλι μου, ρε! Je ne veux pas mourir.